Σήμερα υπογράφουμε την σύμβαση με τον ανάδοχο για την Οδό Χρήστου. Είναι η παράκαμψη η οποία σχετίζεται με το μεγάλο έργο του αεροδρομίου. Είναι εκ των βασικών προϋποθέσεων το συγκεκριμένο έργο. Ένα έργο το οποίο κινδύνευσε να χαθεί. Έγιναν τρομερές προσπάθειες και αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Και το έργο όχι μονάχα σώθηκε και στους χρόνους που έπρεπε, γιατί έτρεξαν όλοι. Ξεκινάμε από την τεχνική μας υπηρεσία, από τον προϊστάμενο του Παπαλάνη και τους συνεργάτες του και συνεργάτες μας. Ο αντιδήμαρχος, ο Γιάννης Οξενάκης, ο οποίος είναι γεγονός ότι και εκείνος έδωκε τα ρέστα του για να σώσουμε το συγκεκριμένο έργο. Δράτω με τις ευκαιρίες όμως να πω ότι εκείνοι οι οποίοι πραγματικά έτρεξαν, και θα κάνω και εδώ άλλη μια αναφορά στον βουλευτή και υπουργό της ΧΙΟΥ, τον Νέο Μηταράκη, που σε κάθε τι το οποίο έχουμε δυσκολίες, είναι γεγονός ότι βάζει πλάτη, και αυτό πρέπει να το λέμε, πρέπει να έχουμε την εντυμότητα να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Για όλους εκείνους οι οποίοι βοηθούν και στηρίζουν στα κέντρα λήψης απόφασης, που ξέρουμε πολύ καλά πώς λειτουργούν, ειδικότερα το αθηνοκεντρικό κράτος. Είμαστε λοιπόν σήμερα εδώ για να υπογράψουμε τη σύμβαση, η οποία είναι 14μηνο. Ένα έργο το οποίο θα τρέξει πάρα πολύ σύντομα, με τις εξαγγελίες δεδομένες για τη δημοπράτηση του αεροδρομίου, ούτως ώστε το 2023 να είναι το αεροδρόμιο έτοιμο. Επίσης, δράτω με τις ευκαιρίες σήμερα να πω ότι θα ακολουθήσουν πολλές συμβάσεις το επόμενο διάστημα. Έχουμε τα αντιπλημμυρικά, καλοπλήτη και μεστά, 5.200.000. Έχουμε το όριμο έργο το οποίο έχει δημοπρατηθεί και είναι η Αγία Ειρήνη. Και φυσικά από εδώ και πέρα θα είσαστε σε τακτά χρονικά διαστήματα κοντά μας για να σε εξαγγέλουμε να δημοπρατούνται έργα, να προχωράμε, γιατί ηχείως βήμα-βήμα, μέρα με τη μέρα, αλλάζει, και είναι σίγουρο ότι στους 31 μήνες που υπολείπονται για να λήξει πρώτα ο Θεός η πρώτη μας θητεία, ηχείως πραγματικά θα είναι κοσμογονία από έργα για να πορευτούμε στο μέλλον και να δώσουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας ένα τόπο που πραγματικά αξίζει, και θα τα καταφέρουμε. Και από την πλευρά μου θέλω να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που υπογράφουμε σήμερα το κενό τη σύμβαση του ενθέματη έργου, ένα έργο πνοής για την επέκταση του αεροδρομίου του νησιού, που θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξη στην οικονομία του νησιού μας, και εμείς από την πλευρά μας σαν εταιρεία δεσμευόμαστε για την πλήρη, έτεχνη και άτια κατασκευή στα πλαίσια του χρόνου που ορίζει το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ. Καλορίζικος και σιδεροκέφαλος, ταχύτατες εργασίες, και επίσης θέλουμε να σας πούμε ότι έχουμε το έργο «Τα άσφαλτα της πόλης Ισχύου», 1.600.000. Είναι ο ίδιος ο ανάδοχος του συγκεκριμένου έργου, το οποίο ξεκινά αρχές Ιουνίου. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια θα πέσουν συγκροτημένα άσφαλτα στοιχείο, που είναι βομβαρδισμένο το οδικό δίκτυο. Ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο ξεκινάμε για να αλλάξουμε και το πρόσωπο και την εικόνα της πόλης. Καλό κουράγιο, έτσι η συνέπεια είναι γνωστή και νομίζω ότι και τα αποτελέσματα θα είναι θετικά.